μας είναι η ενέργεια του κ. Στρατούλη Δημήτρης από τον Δημήτρη του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Παρασκευόλος Παναγιώτης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Πετρούπολης. Και θα ήθελα να παρουσιάσω τους ομιλητές μας, ο κ. Γιάννης Κουζής, πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Πανδύου Πανεπιστημίου. Ο οποίος θα μιλήσει για την κοινωνική κρίση, ανεργία και εργασία. Ο κύριος Χρήστος Παπαθεοδόρου, αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικής πολιτικής τμήμα κοινωνικής διοίκησης του Δημοκρατίου Πανεπιστήμιου Θράκης. Και η κυρία Βάλια Αραγνίτου, διευθύντρια ΕΝΕΜΗ, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Καλούσα τον κύριο Κουζή να έχει το λόγο. Ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετάσχω στη σημερινή εφημερίδα και ιδιαίτερα τον Κώστα τον Παπαντονίου για την πρόσκληση που μου αφήθηκε. Από τη δική μου πλευρά θα επιχειρήσω σύντομα να δώσω μια εικόνα από πτυχές που συνδέονται με την κρίση και κυρίως στο πεδίο της απασχόλησης και της ανεργίας και της εργασίας και που μπορούν αυτά να συνδεθούν και με κάποιους προβληματισμούς για την ανάγκη παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα όπως είναι το πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο σε μια συγκυρία που πραγματικά οι κοινωνίες δοκιμάζονται. Καταρχήν, μια πρώτη επισήμανση, βιώνουμε τα αποτελέσματα μιας οικονομικής κρίσης και ενός μοντέλου, οικονομικού μοντέλου, το οποίο οδήγησε σε αδιέξοδα. Παράλληλα, ωστόσο, με τα στοιχεία τα οποία θα καταγράψουμε, έχουν καταγραφεί μάλλον και θα εκθέσουμε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή η κρίση εντείνεται. Και όλο ένα και περισσότερο καταγράφονται παράμετροι και στοιχεία τα οποία επιδεινώνουν, δείχνουν την συνεχή επιδείνωση της συνθήκων διαβίωσης της κοινωνίας. Υπό αυτή την έννοια είναι προφανές ότι δεν μπορώ να αποδεχτώ την άποψη που έτσι ιδιαίτερα αναπτύσσεται ότι αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα σαν κοινωνία είναι απόρρια, θα λέγαμε, της λειτουργίας του κράτους και άλλα συναφή. Θα μπορούσε κάποιος να θέσει το ερώτημα αν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δοκιμάζονται σε ίδιο βαθμό, θα μπορούσαμε να πούμε προοπτικά με βάση την εξέλιξη, αν τα προβλήματά τους εντάσσονται στη λειτουργία του κράτους και σε αυτές τις χώρες. Θα έλεγα λοιπόν ότι εδώ έχουμε μία ένταση της κρίσης με εξελίξεις στο πεδίο της ανεργίας, εξελίξεις στο περιεχόμενο της εργασίας και ταυτόχρονα απορρίθμιση του κοινωνικού κράτους, αυτού του ελληματικού κράτους που παραδοσιακά υπήρχε στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως παραγνωρίζουμε το εξής, ότι σε αντίθεση με τον κυρίαρχο λόγο, το μεγάλο ποσοστό των φτωχών είναι εργαζόμενοι. Το 85% των φτωχών ζουν σε νοικοκυριά με υπεύθυνο είτε εργαζόμενο είτε συνταξιούχο. Μόνο 4,5% των φτωχών ζουν σε νοικοκυριά με υπεύθυνο άνεργο. Δηλαδή, από το 20% της φτώχειας στην Ελλάδα, μόνο 1% ζει εκεί. Τι σημαίνει αυτό? Σαφώς οι εργαζόμενοι έχουν, οι άνεργοι έχουν υψηλό κίνδυνο φτώχειας. Πολύ υψηλό από τους εργαζόμενους. Αλλά είναι μικρότερη πληθυσμιακή ομάδα. Απ' την άλλη μεριά παραγνωρίζουμε ένα άλλο γεγονός. Ότι υπάρχουν ομάδες εργαζομένων που έχουν εξίσου υψηλό κίνδυνο φτώχεια. Π.χ. οι αγρότες. Οι αγρότες έχουν εξίσου υψηλό κίνδυνο φτώχεια με αυτόν τον ανέργο. Αυτοί που εργάζονται σε επισφαλείς εργασίες ή σε απασχολήσεις με ερχόμενες απασχόλησης έχουν επίσης υψηλό κίνδυνο φτώχεια.
παρατηρούμε ότι γίνεται στα τελευταία χρόνια και ως αποτέλεσμα της κρίσης, είναι η προώθηση αυτών των επιστολών μορφών απασχόλησης, μερικής απασχόλησης, η οποία μπορεί τεχνικά να σου μειώνουν την ανεργία ή να σου μειώνουν το ρυθμό αύξησης ανεργίας, δηλαδή να μην χάνεις τόσο μεγάλη ανεργία, αλλά στην πράξη σου μεγαλώνει τη φτώχεια. Δηλαδή εκεί που είσαι έναν εργαζόμενο με ένα εισόδημα οριακά πάνω από την γραμμή φτώχειας, τώρα δημιουργείς δύο εργαζόμενους ή τρεις εργαζόμενους που είναι κάτω από το όριο φτώχειας. Και εκεί είναι το τραγικό, γιατί έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και αδυνατούν να έχουν ένα επίπεδο διαβίωσης αξιοπρεπές για την κοινωνία στην οποία ζουν. Άρα εδώ θα πρέπει κανείς να έχει μια πιο συνολική εικόνα του τι είδους παρεμβάσεις και πού θα πρέπει να στοχεύσει. Μια στόχευση που έχει μόνο στην ανεργία, εντάξει, στην πραγματικότητα θα είχε, μικρότερη επίδραση, εντάξει, στη μείωση της φτώχειας, από ό,τι πιθανότητα μια στόχευση στην διατήρηση πιο σταθερών και πιο ασφαλών μορφών απασχόλησης. Θα πρέπει εδώ, τελειώντας, να πω ότι θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η επιπτώση της κρίσης συνθήκης διαβίωσης των επιστημιών δεν περιορίζεται στην επίδραση που ασκεί η αύξηση ενεργίας και η μείωση του ΑΕΦ. Θα πρέπει να πω η μείωση του κατάστασης του εθνικού προϊόν. Θα πρέπει να πω ότι παρόλο το, την κυρίαρχη επίσημη ιστορία μεταξύ σχέσης ΑΕΠ και φτώχειας, δεν είναι τόσο ισχυρή σχέση. Η σχέση της αύξησης του κατάστασης του εθνικού προϊόν περνάει κυρίως μέσω της ενίσχυσης του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Τώρα, ιδιαίτερως επιβαρυντική για τις συνθήκες διαβίωσης των οικοκυριών είναι η απορρίθμιση αγοράς εργασίας και η προώθηση των επισφαλών και ελαστικών μορφών απασχόλησης, καθώς και η εξασθένιση του συστήματος κοινωνικής προστασίας και ο μετασχηματισμός του στα πρότυπα των φιλελεύθερων καθεστώτων. Οι πρόσφατες αλλαγές που προωθούνται στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας και δανειακής σύμβασης Ελλάδος οδηγούν σε περαιτέρω στόχευση των παροχών με έλεγχο πόρο των δικαιούχων και περιορισμό των λοιπόν κοινωνικών μεταβιβάσεων. Η αποτελεσματικότητα όμως τέτοιων πολιτικών δεν επιβεβαιώνεται από τα εμπειρικά δεδομένα, όπως η κριτική ανάλυση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δείξει. Αντιθέτως, αναμένεται να εξασθενήσουν περαιτέρω το ελληνικό σύστημα κοινωνικής προστασίας, ό,τι προς την ικανότητά του να αντιμετωπίζει τη φτώχεια και την αποστέρηση και να μπλύνει τις επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομική ανισότητα και γενικά στα επίπεδα διαβίωσης του πληθυσμού. Γεια σας. Και εγώ να πω τις ευχαριστίες μου στον Κώστα για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Και χαίρομαι που με μεγάλη συνέχεια παρακολουθείτε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Η σύγκριση μου έχει θέμα εμπόριο σε κρίση. Λοιπόν, γιατί εμπόριο, να απαντήσουμε πρώτα απ' όλα, γιατί να μιλήσουμε για το εμπόριο, εκτός ότι βέβαια έχει δράσει το Ινστιτούτο Εμπορίου, είναι γιατί το εμπόριο αντιπροσωπεύει ένα πολύ σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων. 300.000 επιχειρήσεις όλη την Ελλάδα είναι εμπορικές. Και γιατί παρόλα αυτά που θα σας πω στη συνέχεια, συνεχίζει να αντιπροσωπεύει ένα πολύ σημαντικό αριθμό απασχόλησης. Σχεδόν το 18% του ενεργού δυναμικού είναι έμποροι. Των απασχολουμένων είναι έμποροι. Δουλεύουν στο εμπόριο. Τώρα, όμως παρόλα αυτά, το εμπόριο βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη κρίση. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν κλείσει πάνω από 68.000 επιχειρήσεις, τα λουκέτα τα περίφημα, πάνω από 68.000. Αυτό εκτός των εισοδημάτων που χάνονται, το ενίκιο που χάνει αυτός που έχει το κατάστημα, ο αυτοπασχολούμενος που χάνει τη δουλειά του, ο μισθωτός που χάνει και αυτός τη δουλειά του, δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα κοινωνικής συνοχής. Γιατί τα εμπορικά καταστήματα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα που είναι πάρα πολύ μικρά, όπως ξέρετε, πολλά από αυτά, χαρακτηρίζουν και την πόλη. Όταν κλείνουν τα μαγαζιά, κλείνουν τα φώτα, κλείνουν οι βιτρίνες, δημιουργείται αυτό το αίσθημα φόβου σιγά σιγά στην κοινωνία, που πολύ εδώ καταγράφεται στο κέντρο της Αθήνας τώρα πια, πολύ λιγότερο και ελπίζω να το σώσουμε με αυτές τις πρωτοβουλίες που πρότεινες πριν από λίγο, 10 σημεία, είναι πολύ καλά αυτά τα σημεία νομίζω, να έστω να διατηρηθεί στη δική σας περιφέρεια. Τώρα, πρόσφατα λοιπόν, το τελευταίο χρόνο, η εγχώρια ζήτηση μειώθηκε κατά 9% έναντι μιας μείωσης 7% που ήταν το 10%. Ενώ ο όγκος λιανικών πωλήσεων, δηλαδή η ποσότητα των εμπορευμάτων που πουλήθηκαν το τελευταίο οκτάμηνο, ήταν περίπου 10% περισσότερη από την προηγούμενη χρονιά. Αυτό σημαίνει δηλαδή αυτά τα μικρά στοιχεία που σας είπα, ότι το εμπόριο πραγματικά περνάει σε μεγάλη κρίση. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να αντιπροσωπεύει το 18% της απασχόλησης.
Όμως χάθηκαν τον τελευταίο χρόνο 28.000 θέσεις εργασίας στο εμπόριο. Ήδη. Δηλαδή, παρότι συνεχίζει να αντιπροσωπεύει το 18%, χαθήκαν πολλές θέσεις. Γιατί από τους άλλους κλάδους χαθήκαν πιο πολλές θέσεις. Άρα λοιπόν, κρούμε ένα σημαντικό καμπανάκι. Τώρα, ποιες θέσεις χαθήκαν? Χαθήκαν κυρίως οι γυναίκες και οι νέοι. Γιατί μέχρι σήμερα το εμπόριο αποτελούσε πύλη εισόδου νέων γυναικών και γυναικών και νέων σε αυτό. Τα ποιοτικά λοιπόν στοιχεία είναι ότι η μείωση της απασχόλησης, και αυτό πρέπει να το πούμε, οφείλεται σε μείωση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 10 άτομα. Δηλαδή, οι πιο μικρές επιχειρήσεις, στις πιο μικρές χαθήκαν θέσεις, αλλά δεν έχουν την πρόθεση από το παρακάτω να διώξουν περισσότερο κόσμο στο μέλλον. 2 στα 3 άτομα που απόλυσαν τη θέση εργασίας είναι νέοι μέχρι 29 ετών.